πράγματι πραγματοποιήθηκε στις 29 του περασμένου μήνα μια ημερίδα εδώ στο εργατικό κέντρο όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς του Ηρακλείου. Πραγματικά υπάρχει και βγήκε μια ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα τροχαίων συμβάντων από όλους τους φορείς. Αυτό που αποφασίστηκε, αυτό που είδαμε, αυτό που βγήκε από τη μερίδα τέλος πάντων, είναι ότι ο πρώτος και τελευταίος παράγοντας ενός τροχαίου συμβάντος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, γνωρίζουμε το κακό δικό δίκτυο, ωστόσο όμως είναι ανεπίτρεπτο να πτήσονται ταχύτητες, να μπαίνουν οδηγοί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ μέσα στα αυτοκίνητά τους ή στις μηχανές τους. Είναι αδιανόητο να μην φοράμε κράνος ή ζώνη ασφαλείας. Ωραία, εσείς τα λέτε πολύ ωραία όλα αυτά και σας λέω το εξής. Παρά το γεγονός ότι αυτά κοστίζουν την ίδια μας τη ζωή, ότι αυτά κοστίζουν με τις παραβάσεις ακόμα και στην τσέπη μας, γιατί το άλλαξαν λίγο και από το αρμόδιο Υπουργείο και είπαν κύριε Βοριά το εξής. Ας κάνουμε ή ας καθιερώσουμε ή ας επαναφέρουμε, να το πω και διαφορετικά, εκείνο που το μέτρο που λέει κάθε εβδομάδα και μία παράβαση, για να το εμπεδώσει η Αγγέλα, ο Στέλιος, ο Νίκος και να ξέρουν ότι αυτή την εβδομάδα εάν δεν φοράνε ζώνη ότι θα τους έρθει το πρόστιμο που είναι στα τόσα ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα να πάμε στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, με τα ναρκωτικά, με το κινητό τηλέφωνο, με τον κόκκινο σηματοδότη, με ό,τι τέλος πάντων εμείς αυτή την ώρα παραβαίνουμε μέσα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν τα καταφέραμε. Και χάνουμε συνεχώς ανθρώπους και όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα ατυχήματος και δυστυχήματος. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πείτε μου πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Κοιτάξτε, αυτό που βγήκε λοιπόν από τη μερίδα και με βάση αυτά που λέτε είναι ότι δεν πρέπει να πάμε μόνο στο κατασταλτικό τομέα, πρέπει να πάμε και στην πρόληψη. Πρέπει να πάμε, δηλαδή, μας λείπει η παιδεία, μας λείπει η κουλτούρα της οδικής ασφάλειας, πρέπει να γίνει προσπάθειες συντονισμένες από τον φορέον σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, να γίνει ίσως μια εκστρατεία ενημέρωσης που να ξεκινήσει από τα ίδια τα σχολεία, από τους μαθητές, γιατί πραγματικά αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι τελικά μας λείπει η κουλτούρα και η παιδεία. Και γι' αυτό ίσως βλέπουμε αυτά τα αυξημένα κρούσματα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρήτης. Σίγουρα οι αιτίες είναι πολλές, σίγουρα η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Μήπως, όπως είπατε και προηγουμένως και πολύ σωστά, έστω και ένα, έστω και δύο, πείσουμε ότι πρέπει να φοράει το κράνος του, πρέπει να φοράει τη ζώνη του, πρέπει να είναι προσεκτικά και να σέβεται και τους υπόλοιπους όταν μπαίνει μέσα στο δικό δίκτυο. Μάλιστα. Μακάρι έτσι να είναι. Εσείς είπατε όταν λέτε για μόνιμη συνεργασία ότι θα συναντιέστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πάντα στα πλαίσια της πρόληψης, δηλαδή έχετε ήδη προσδιορίσει ότι κάθε μήνα, μία φορά, κάθε δύο μήνες θα συναντιέστε, θα εξετάζετε τι είναι αυτό το οποίο έχετε καταφέρει και θα προχωράτε, θα πηγαίνετε ένα βήμα παρακάτω, κύριε Βοριά. Κοιτάξτε, κάτι τέτοιο πάντα σας λέω με συντονιστή την περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχει μια αρμόδια επιτροπή όπου είχαμε και ένα κάλεσμα να συμμετέχουμε μετά από αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Τώρα το πότε θα γίνεται και το πώς, αυτό θα το δούμε παρακάτω. Γιατί πραγματικά σας λέω, αυτά τα καθημερινά φαινόμενα και ιδιαίτερα νέοι ανθρώποι να φεύγουν είναι πραγματικά αφορά τους πάντες, έχουμε την ευθύνη όλοι μας και πραγματικά δεν θέλουμε άλλο αίμα στην άσφαλτο. Πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.